Η συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου και ο Γενικός Ελεγκτής ο Ρισάλ Μιχαηλίδης προέβησε δηλώσεις για το θέμα του διορισμού του Σερ Ντέβιτ Νίκολσον στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την υποεξέλιξη διαδικασία αυτονόμησης των νοσοκομείων. Ναι. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της νομάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, όπως αυτή του δόθηκε χθες από την νομική υπηρεσία, η οποία γνωμάτευση διαπιστώνει ασυμβίβαστο στον διορισμό του κυρίου Νίκολσον στον ΟΚΙΠ λόγω άλλων πόστων που φαίνεται να κατέχει τόσο ο ίδιος ο κύριος Νίκολσον όσο και η σύζυγός του στον ιδιωτικό τομέα και σε δευτερικά νοσοκομεία συγκεκριμένα. Έδωσε λεπτομέρειες ό,τι αφορά την γνωμάτευση, όπως τις αναφέραμε προηγουμένως στην προηγούμενη μας σύνδεση, η Μαρία, να μην τις επαναλάβουμε. Η ουσία της εξέλιξης είναι ότι ο Γενικός Ελεγκτής, όπως ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του, αυτό που ζητά από το Υπουργικό Συμβούλιο, η σύγκριση του είναι η αντικατάσταση του κυρίου Νίκολσον στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠ. Αυτή είναι η σύγκριση του και ρίχνει πλέον τον παλάκι στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, για να αποφανθεί επί του ζητήματος. Δεν μπορεί να ασκείται ένας τόσο σημαντικός ρόλος στο παρεπιπτόντος, έστω και αν είναι μη εκτελεστικός, σε ένα οργανισμό που τώρα συστήνεται, σχολίασε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ναι. Σε ερώτηση τώρα του ΣΥΓΜΑ, κατά πόσο αυτή η διαπίστωση του Γενικού Εισαγγελέα περί ύπαρξης ασυμβίβαστου για τον κύριο Νίκολσον έχει επηρεάσει δυσμενώς αποφάσεις που έχει πάρει ο ΟΚΙΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτονόμησης των νοσοκομείων, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι πιθανόν να έχουν επηρεαστεί αποφάσεις από την ύπαρξη ασυμβίβαστου. Και ότι το όλο θέμα, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Θα τώρα, έχεις, Κυριάκο, ολοκληρωμένο ρεπορτάζ της στο Μέσα Γεγονότα. Εμάς μας κυνηγάει λίγο χρόνος τώρα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με δελτίο ειδήσεων.